πάμε σε προορισμούς με άρωμα Πάσχα. Ένας εξ αυτών είναι... Οι σπέτσες. Αγαπημένος προορισμός για όλους όσοι μένουν κοντά εκεί στην Αττική, οπότε φτάνουν πολύ γρήγορα σε αυτό το πανέμορφο νησί. Πήγαμε στην Πάτμο. Είναι ξεχωριστό να καταγράφουμε το ρεπορτάζ και να συγκρίνουμε πληρότητες, περιοχές της Κρήτης από τη μία και από την άλλη περιοχές της χώρας μας, άλλες περιοχές. Μεταξύ αυτών χθες η Πάτμος, τα πάνε περίφημα, 100% πληρότητα αυτό το διάστημα και οι σπέτσες βέβαια θα μας τα πει ο κύριος Αντώνης Βορδόνης, είναι πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Σπετσών. Την καλησπέρα μας. Πολύ καλησπέρα σας. Και μόνο το χαμόγελο η αλήθεια είναι, επιβεβαιώνει το θετικό κλίμα που κυριαρχεί στην περιοχή. Εμάν να μην είμαστε χαρούμενοι εδώ που είμαστε, που έρχεται και Πάσχα που έχουμε να δούμε 2 χρόνια. Βέβαια είμαστε χαρούμενοι. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο, η αλήθεια είναι πως είναι ιδιαίτερη συγκυρία, καθώς βγαίνουμε από μια δύσκολη περίοδο 2 ετών με επίκεντρο την πανδημία, τα lockdown, τους περιορισμούς και εισερχόμαστε σε μια κανονικότητα. Η κανονικότητα έχει επιστρέψει στις σπέτσες, τουλάχιστον στο μέτωπο των προκρατήσεων και των αφήξεων και της κίνησης. Ισχύει. Καταρχήν το νησάκι μας έχει αρχίσει και ξυπνάει, όχι δεν θα ξυπνήσει τώρα, έχει ξυπνήσει εδώ και 2-3 εβδομάδες. Έχουμε ξεκινήσει και με κάποια έτσι πρώτα events, είχαμε το rally κλασικών αυτοκινήτων, ένα πολύ ωραίο event, το Kid Run, που είναι μια ποδηλατάδα παραδοσιακή. Και έτσι μπαίνουμε στο κλίμα και της προθέρμανσης και ετοιμαζόμαστε για το Πάσχα. Μας έκανε και λίγο αυτές τις μέρες, έτσι λίγο καιρό, λίγο συννεφιά, όπως βλέπετε, λίγες βροχούλες για να ξεθυμάνε που λέμε, για να είμαστε έτοιμοι. Και από αύριο λιακάδα και σας περιμένουμε. Ναι. Και τα σημάδια είναι πολύ καλά. Τα σημάδια είναι πολύ καλά. Κύριε Βορδόνη, για ποιους λόγους οι σπέτσες συγκαταλέγονται στους top προορισμούς ελληνικούς για το Πάσχα? Τι είναι αυτό που σας κάνει να ξεχωρίζετε σε σχέση με άλλες περιοχές? Παραδοσιακά το Πάσχα έχει πάρα πολύ κόσμο. Έλληνες κατά βάση βέβαια. Είναι... Το Πάσχα της Πέτσης είναι πραγματικά μαγικό. Έχει δηλαδή μία σειρά από πράγματα που είναι η ατμόσφαιρα καταπληκτική. Δηλαδή εδώ που, δεν ξέρω αν βλέπετε, είμαστε στην κεντρική πλατεία του νησιού. Από την Παρασκευή μαζεύονται όλοι οι επιτάφοι. Το Αναστάσιμο του Σαββάτου, την Κυριακή είναι έτσι πολύ εορταστικό με τα αρνιά και τα παραδοσιακά μας παντού. Είναι ένας προορισμός που τον προτιμούν πολύ οι Έλληνες τουλάχιστον. Δηλαδή παραδοσιακά πάντα έχει πολύ κόσμο. Κύριε Βορδόνη, υπάρχει έτσι κάποιο ιδιαίτερο αίσθημα που τηρείται στις πέτσες από τους ντόπιους, κάτι για το οποίο κάθε χρόνο έρχονται πολύ και το περιμένουν? Για ποιο απ' όλα λέτε? Αν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο αίσθημα στο νησί σας. Κοιτάξτε, έθιμο δεν θα το λέω ότι είναι κάτι διαφορετικό, αλλά ίσως κάτι που έχει σχέση με την παράδοση των σπετσών και της μπουμπουλίνας και των μπουρλοτιέριδων. Είμαστε αρκετά δυνατοί στα βεγγαλικά. Α, ωραία. Στα βεγγαλικά, με προσοχή βέβαια, η αλήθεια είναι. Πολύ τα περιμένουμε τα βεγγαλικά κάθε Ανάσταση. Ακριβώς, τα βεγγαλικά λοιπόν. Ποιες αγορές στηρίζουν ή θα στηρίξουν το καλοκαίρι τις σπέτσες, από ό,τι μαθαίνετε? Κοιτάξτε, σπέτσες τα τελευταία χρόνια έχει πολύ η κεντρική Ευρώπη και βόρεια Ευρώπη αρκετά και η Αγγλία. Αλλά τα τελευταία 4-5 χρόνια θα έλεγα ότι έχουν ξεκινήσει και έχουν ανοίξει αγορές πολύ όπως η Αμερική και η Αυστραλία. Και φαίνεται να ανεβαίνουν έτσι σταθερά. Μάλιστα, το μήνυμα που στέλνετε εδώ... Γενικότερα... Οι κρατήσεις πηγαίνουν καλά, ανωδικά. Οι κρατήσεις φαίνεται προς το παρόν να πηγαίνουν πολύ καλά για όλο το καλοκαίρι. Μιλώ και για το Πάσχα βέβαια που παραδοσιακά είμαστε καλά, αλλά και το καλοκαίρι γενικότερα φαίνεται σε πολύ, πολύ καλούς ρυθμούς. Δηλαδή είναι κοντά, μη σας πω ότι έχει ξεπεράσει σε πολλά καταλήμματα και το 2019. Και το 2019, το μεγάλο στοίχημα. Το μήνυμα που στέλνουν οι σπέτσες στην Κρήτη σήμερα ποιο είναι? Αδέρφια Κρητική, θα τους φάμε όλους, θα περάσουμε όλοι καλά. Θα πάνε όλα μια χαρά. Με τον καλύτερο τρόπο λοιπόν κλείνουμε. Λοιπόν, στο Επανιδύν, τι να πούμε, να τα ξαναπούμε, να κύριε Βορδόνη, χαρά μας. Να είστε καλά, καλή μεγάλη εβδομάδα. Να είστε καλά όλοι. Να είστε καλά.